εικόνα του καταγεγραμμένου αριθμού αστέγων που έχετε αυτή την ώρα. Μέχρι τώρα έχουν περάσει περισσότερα από 100 άτομα από το Κέντρο Ημερήσιας Υποδοχής Αστέγων. Είναι άνθρωποι όμως που είτε είναι εξ ολοκλήρου άστεγοι, είτε ζουν σε άθλιες συνθήκες και ζητούν την καθημερινή φροντίδα και ξεκούραση. Εκεί μπορούν να βρουν μία χείρα βοηθείας, προσωπικό των κοινωνικών επιστημών να τους φροντίσει, γιατρό κλπ. Να πληθούν, να πλύνουν τα ρούχα τους, να ξαποστάσουν, να διατραφούν καθημερινά. Και βέβαια παραμένει άλυτο το πρόβλημα της διανυκτέρευσης. Άρα το χειμώνα θα τους βρει στους δρόμους, αυτούς τους ανθρώπους. Πολλοί από αυτούς ζουν είτε σε καταλήματα πρόχειρα, είτε φιλοξενούνται για τη διανυκτέρευση άλλα σπίτια, είτε στα αυτοκίνητά τους. Δυστυχώς το θέμα της διανυκτέρευσης είναι πολύ δύσκολο να υλοποιηθεί και από την άποψη του προσωπικού και του χώρου που μπορεί να γίνει αυτό. Και παρότι ότι ψάχνουμε τον τρόπο, ακόμα δεν έχουμε βρει μια λύση. Ίσως σε συνεργασία με εθελοντικές οργανώσεις, αλλά είναι πολύ δύσκολο καθήκον και οι άνθρωποι αυτοί, επειδή έχουν πλέον περιθωριοποιηθεί, χρειάζονται ειδική διαχείριση τα προβλήματα. Χρειάζονται τα προβλήματά τους ειδική διαχείριση. Κυρία Σιγκελάκη, σε ό,τι αφορά το θέμα χώρου στέγασης, υπάρχει, δηλαδή έχουμε χώρο και δεν έχουμε το έμψυχο υλικό για να στηρίξουμε αυτούς τους ανθρώπους και να λειτουργήσει αυτός ο χώρος, σε τι φάση είμαστε? Κοιτάξτε, χώρος θα μπορούσε σε συνεργασία με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως αρχές του τόπου είτε η εκκλησία, να βρεθεί κατά τη γνώμη μου. Αλλά από εκεί και πέρα ο χώρος χρειάζεται και αλλαγές και βέβαια το ανθρώπινο δυναμικό. Εμείς καταφέραμε ήδη 1,5 χρόνο τώρα να λειτουργήσουμε δομές με χρηματοδότηση του προσωπικού μόνο από το ΕΣΠΑ. Οι χώροι διατέθηκαν είτε από το Δήμο είτε υπόλοιπες υποδομές από τους συλλόγους με τους οποίους συνεργαζόμαστε στο δίκτυο κοινωνικής φροντίδας στο Δήμο Ηρακλείου. Όμως το υπνοτήριο, όπως περιγραφόταν τότε, ήθελε τουλάχιστον χώρο για 50 άτομα καθημερινά, κάτι που ήταν πολύ μεγάλο για τα δεδομένα του Ηρακλείου, όπως ήταν πριν 1,5 χρόνο. Τώρα βέβαια αλλάζουν ραγδαία τα πράγματα. Ίσως αν υπάρξει κάποια καινούργια πρόταση, πρόσκληση για τέτοια δομή, να μπορέσουμε να το δούμε σε συνεργασία με φορείς διαφορετικά. Έχοντας εικόνα των αναγκών των πολιτών σήμερα, με την κρίση που όλο και βαθαίνει και ρουφάει περισσότερους ανθρώπους, ανησυχείτε για το χειμώνα? Υπάρχει κίνδυνος να δούμε ανθρώπους να πεθαίνουν στα παγκάκια? Καταφέραμε 3 χρόνια τώρα να μην έχουμε οποιοδήποτε τέτοιο περιστατικό στο Ηράκλειο, γιατί σε καταστάσεις ψύχους ή έκτακτων αναγκών, πάντα με εθελοντική εργασία των υπαλλήλων του Δήμου Ηρακλείου, διανυκτέρευε το Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας ηλικιωμένων στην Αιγαία Τριάδα και κάποιοι συνάνθρωποι μας βρήκαν εκεί καταφύγιο. Πιστεύω και φέτος ότι θα λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο και ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα αυτής της μορφής στο Ηράκλειο. Ωστόσο, αυτό που χρειάζονται πραγματικά οι άνθρωποι είναι ψυχοκοινωνική φροντίδα και υποστήριξη για να αντέξουν όλα τα υπόλοιπα προβλήματα που έχουν πέρα από την έλλειψη στέγης.